Είναι πολυτέλεια τα δικαιώματα. Ιστορική στιγμή όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την ίδια την Ευρώπη χαρακτήρισε την 21η Μαΐου, μέρα των εθνικών εκλογών, ο Κώστας Αρβανίτης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Δημοκρατία, εκτροπή και κράτος δικαίου, ευρωπαϊκό κεκτημένο και ελληνική πραγματικότητα» που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορεί να αλλάζουν γενιές στη χώρα και το βασικό σύνθημα να είναι να αντέξουμε. Πρέπει να αλλάξει το σύνθημα. Να ζήσουμε. Για να ζήσουμε όμως δεν μπορεί να γίνει ούτε με την αυτορύθμιση της αγοράς που θέλει ο κ. Μητσοτάκης, ούτε με την πώληση των δημοσίων αγαθών σε ιδιώτες που θέλει ο κ. Μητσοτάκης, ούτε με την λογική της αστυνομικής βίας και της αυταρχικότητας που επιβάλλει ο κ. Μητσοτάκης, ούτε με τις παρακολουθήσεις των πολιτικών αντιπάλων και των οικογενειακών και των φίλων που έχει ο κ. Μητσοτάκης. Όπως τόνισαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι πολίτες της 21 Μαΐου θα πρέπει να απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα, αποφασίζοντας τελικά για το τι ποιότητα δημοκρατίας θέλουν. Δεν θα τσακωθούμε τώρα μέσα σε μια ταξικότητα. Δεν πρέπει να τσακωθούμε σε μια τοξικότητα. Πρέπει να τσακωθούμε, αν χρειάζεται να τσακωθούμε, για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Τι θα γίνει, παραδείγματος χάρη, στους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Θα έχουμε ένα πλαίσιο προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι και σίγουρα η αβεβαιότητα και το αύριο που κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ο κορμός της προοδευτικής του προοδευτικού χώρου, νομίζω ότι θα είναι η δύναμη που μπορεί να πάρει την ευθύνη της αντιμετώπισης βασικών και πολύ δύσκολων στιγμών που κυριαρχούν και στο ελληνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο στερέωμα. Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής συζήτησης που ακολούθησε, εκτενέστατες ήταν οι αναφορές στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στις 21 Μαΐου ο λαός θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στην κάλπη και στις 22 θα έχουμε μια νέα προοδευτική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λέω ότι η αριστερά έχει το απόλυτο της αλήθειας. Έχουμε μια οπτική στα πράγματα. Ο δημοκράτης πολίτης όμως οφείλει αυτή τη στιγμή να ζυγίσει τα πράγματα και να πει: Δημοκρατία ή νέα δημοκρατία.